Βρισκόμαστε στην ένατη εβδομάδα του πρωταθλήματος Conqueror of the Tribes Aztecs εναντίον Incas. Μία ακόμη μάχη για επικράτηση ξεκινάει. Για αρχή ο μαχητής θα πρέπει να ολοκληρώσει 30 επαναλήψεις θράστερες με αλτήρες. Μόλις ολοκληρώσει την άσκηση, θα πάρει τη σφεντόνα και τις τρεις μπάλες που βρίσκονται ακριβώς μπροστά του. Με τις μπάλες αυτές, θα πρέπει να πετύχει τα δύο τοτέμ που βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Κάθε φορά που ο μαχητής αστοχεί, θα πρέπει να μαζεύει τις μπάλες και να δοκιμάζει ξανά. Μόλις καταφέρει και ρίξει και το δεύτερο τοτέμ, μπορεί να περάσει στο επόμενο σκέλος του αγωνίσματος. Θα πρέπει να ισορροπήσει πάνω στους αλτήρες, χωρίς να κουμπίσει καθόλου στην μπλε επιφάνεια, να πάρει το μαύρο πουγγί και να περάσει την απέναντι πλευρά. Εκεί τον περιμένει μια ξύλινη βάση και δύο στίβες από ξύλινα τουβλάκια. Έχοντας πλέον συγκεντρώσει όλα τα τουβλάκια, θα πρέπει να φτιάξει ξύλινη βάση ένα πύργο τζέγκα με αριθμητική σειρά. Κάθε τουβλάκι έχει και ένα μοναδικό αριθμό. Ο πύργος θα πρέπει να ξεκινάει με το τουβλάκι Αμζέστ και στην κορυφή του να τελειώνει με το τουβλάκι Conqueror. Μόλις καταφέρει και τοποθετήσει τα τουβλάκια με τη σωστή σειρά, το αγώνισμα ολοκληρώνεται. Ο Κυριάκος κατάφερε να παραμείνει για ακόμη μια φορά στο νησί της Εξορίας, μετά από μια επική μάχη με τρεις μαχητές που εξορίστηκαν από τη φυλή των Ίνκα. Ο Γιώργος και η Κατερίνα βρέθηκαν αυτόματος στο νησί της Εξορίας έπειτα από 5 τελευταίες θέσεις σε αγωνίσματα, ενώ ο Χρήστος μετά από διαδικασία της ψηφοφορίας. Κανείς όμως δεν κατάφερε να κερδίσει τον Κυριάκο και έτσι αποχώρησαν οριστικά από το πρωτάθλημα. Οι Aztecs, έχοντας πλέον ανεβασμένο ηθικό και αριθμητική υπεροχή, θα καταφέρουν να πάρουν άλλη μια επικράτηση. Ή αυτή η μαζική αποχώρηση θα ενισχύσει την ομάδα των Incas. Το σκόρ είναι 4-4 για τις δύο φυλές στους αγώνες επικράτησης. Ποια φυλή θα καταφέρει να επικρατήσει αυτή την εβδομάδα? Καλή επιτυχία!